Δεν ξέρω, φαίνομαι. Έχουμε νοικιάσει ένα πανέμορφο σπιτάκι στο Παλιούρι. Ήδη είμαστε δύο μέρες εδώ, οπότε υπάρχει ένας μικρός χαμός. Τώρα θα βγω απ' έξω και θα σας το τραβήξω προς τα μέσα για να σας το δείξω. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που πήγαμε στη θάλασσα. Χθες ήρθαμε, καλά. Ναι. Όταν έχεις μωρά που γκρινιάζουν όλη μέρα, νομίζεις ότι έχει περάσει ένας αιώνας. Έχουμε πάει ήδη στη θάλασσα το πρωί, τώρα κάναμε μπάνιο και θα πάμε να βρούμε κανένα ταβερνάκι να φάμε... κάνα ψαράκι, κάνα σουβλάκι, κάνα φαγητάκι. Όχι, θα φάμε ψαράκι. Τα μωρά, η Ξανθούλα λατρεύει τα ψάρια. Θα σας πω και σε ποια παραλία πήγαμε και τι συναντήσαμε. Τι? Πάμε απ' έξω να σας δείξω το σπίτι. Είμαστε στην αυλή. Έχει δύο σπίτια, το ένα μένει ιδιοκτήτρια αυτή τη στιγμή και σε αυτό από εδώ μένουμε εμείς. Έχει όλο αυτό και έχουν και παιχνιδάκια, έτσι. Έχουν και παιδάκια. Έχει η Ξανθούλα παρέα. Τώρα τα δικά μου τα παιδιά, σκεφτείτε, είναι στο δίπλα σπίτι. Λοιπόν, έχουμε πάρει εννοείται το ποδήλατο του Κωνσταντίνου, η απλόστρα μας. Πήγαμε στα Τζάμπο. Πήραμε ένα φουσκωτό unicorn. Πήραμε, να σας δείξω την τέντα. Πήραμε αυτήν εδώ την τέντα από τα Τζάμπο, 15 ευρώ, όλα τα λεφτά, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Γεια σας. Και 1,200 παιχνίδια. Εδώ έχει τραπεζάρα. Τα σκουπίδια μας. Τα παπούτσια μου. Έχει, άμα θες να ψήσεις, ο Στέργιος. Και πάμε να μπούμε από την μπαλκονόπορτα, δεν πειράζει. Μπαίνουμε στην σάλονο κουζίνα. Έχει κουζίνα, έχει μέσα πιάτα, ποτήρια, το Στέργιο. Ο Στέργιος πήγε ψώνει σε διάφορα πράγματα. Έχει το τραπέζι το οποίο το έχουμε φύσκα γεμάτο. Εδώ είναι ο καναπές, ανοίγει από κάτω. Εδώ κοιμάται ο Στέργιος με την Ξανθούλα. Έχει τζάκι, θα το πούμε μωρέ για τα γυαλιά σου πια. Τηλεόραση. Πολύ ωραίο επιπλά. Έχει εδώ πίσω ένα πολύ ωραίο επιπλό. Τέλειο. Έχει τραπεζάκι σαλονιού. Σταμάτα να μουρμουράς, θα τραβάω βίντεο. Θα τα πω και για τα πράγματά σου. Όχι, τώρα μπορεί να κάποιον να στόχουν να μένει εδώ κοντά για να δείτε. Μπάνιο. Με παραθυράκι. Έχει και πλυντήριο. By the way. Λοιπόν, εδώ μέσα. Πάντα όλα. Έχει τα πάντα όλα, όπως λέει ο Στέργιος. Έχει ντουλάπα. Οι βαλίτσες μας. Τώρα σας λέω, είναι άνω κάτω. Μόλις κοιμηθήκαμε, κάναμε. Αυτό είναι ένας καναπές. Ήταν από εδώ μεριά τον άνοιξα. Κοιμάμαι εγώ και εκεί κοιμάται ο μικρός. Είναι πολύ ψηλό για να έβαζα την Ξανθούλα. Air condition. Τα παντοφλάκια του Κωνσταντίνου. Ας τα βγάλω. Πού είναι το άλλο? Πριν έρθουμε εδώ, περάσαμε από τα Τζάμπο, δώσαμε ένα κατοστάρικο, μην χάσουμε. Πήραμε αυτά 3,5 ευρώ. Και πήρα και την Ξανθούλα με μονόκερους. Λοιπόν, όπως είδατε, αυτός είναι ο κάτω όροφος. Έχει φούρνο μικροκυμάτων, έχει βραστήρα, έχει καφετιέρα γαλλικού, τα πάντα έχει. Μόνο καφέ δεν έχει, καφέ δεν έχουμε πάρει ακόμα. Και μετά, έχει αυτό εδώ, στο οποίο έχει σκούπα σφουγγαρίστρα, ξέρω εγώ, και ανεβαίνεις εδώ πέρα. Φοράω τις παντόφλες του Στέργιου, γιατί κόπηκαν οι δικές μου, δεν έχω τώρα παντόφλες. Ανεβαίνεις, τσουκ, και άλλη δωματιάρα. Το ρουτεράκι έχει και ίντερνετ, κάτω δεν πιάνει βέβαια. Τώρα μπορεί να φταίει το κινητό μου φυσικά. Α, κουράστηκα ρε. Και air condition, έτσι. Και έχει και στο σαλόνι air condition, δεν ξέρω αν σας το έδειξα. Πίσω η θέα είναι ένα χωράφι. Σου δίνουν πετσέτες, σου δίνουν σεντόνια. Πάμε να κατεβούμε, να ξελαχανιάσω και να σας πω και τα υπόλοιπα. Εμείς πάνω δεν πάμε. Κοιμάμαι εγώ μέσα με το μωρό, ο Στέργιος εδώ με το μωρό. Ο Στέργιος έχασε τα γυαλιά του, να το πω, γιατί είχαμε φάει. Έλα, αγάπη μου. Τι?
Λοιπόν, όπως έλεγα, πήγαμε να ξεκινήσουμε για τη θάλασσα, ξέρω εγώ. Πήραμε τις 15 τσάντες μας με παιχνίδια, πετσέτες, μαγιό και δεν ξέρω εγώ τι, μπεμπιλίνα. Πάει στο Στέλιος να μπει στα μάξια, ακουμπάει τα γυαλιά του καινούργια, τώρα τα πήραμε. Και του άρεσαν και πάρα πολύ. Ακουμπάει τα γυαλιά του πάνω στην οροφή, τα άφησε εκεί πέρα. Πάνε τα γυαλιά. Τώρα θα κάνουμε μια γύρα, δηλαδή περπατήσαμε λίγο από εδώ απ' έξω μέχρι. Το έκανε ο Στέλιος, πήγαινε έλα, αλλά δεν τα βρήκε. Κατεβήκαμε στην παραλία που έχει εδώ πέρα στο Παλιούρι και λέμε ας κάτσουμε στο beach bar. Εγώ θέλω να κάθομαι μπροστά στο beach bar, να έχω πρόσβαση στη θάλασσα, να έχω πρόσβαση στα μωρά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ούτως ή άλλως αν καθόμασταν θα τρώγαμε, θα παίρναμε πράγματα και θα κάναμε ρε παιδί μου. Αλλά μας λέει η κοπελίτσα, να σας ενημερώσω λέει ότι στην πρώτη σειρά είναι 5 ευρώ εξαπλώστρα και 20 ευρώ κατανάλωση, το ελάχιστο, κάθε ενήλικας. Από την τρίτη ξαπλώστρα και μετά είναι ό,τι πάρετε ρε παιδί μου, δεν υπάρχει χρέωση ή όριο, ελάχιστη κατανάλωση. Λέω εντάξει, λέω, δεν πειράζει, θα πάρουμε λίγο καφεδάκια, θα πάμε να κάτσουμε αλλού. Μετά πήγε στο Ρίζο να πάρει καφεδάκια. Μας τα άφερε, δεν ήταν και πολύ ωραίο το καφεδάκι. Μετά είδα ότι έχει Μικέλ. Λέω, πού είναι το Μικέλ? Ήταν, είχαμε κάτι παρέες δίπλα μας, ρε παιδί μου, που είχαν Μικελάκι, καφεδάκι. Πολύ ωραία. Βέβαια έχει μέδουσες, τσούχτρες. Και έχει, σήμερα είχε πάρα πολλά φύκια μπροστά στο κύμα, ρε παιδί μου, πέθηκα για το κύμα. Είχε λίγο κυματάκι, έχει και λίγη συννεφιά. Ελπίζω να καθαρίσει. Τελευταία φορά είχαμε ξανάρθει εδώ, είχαμε μείνει στην κρυοπηγή και τότε ξανθόλα τι ήτανε, 2 χρονών και πήγαμε τέτοιο, τι έχω ρε φίλε, μαυρίλα απ' την άμμο, πω και είχαμε βρει αυτή την παραλία, είναι φανταστική, έχει άμμο, ρηχή και ήταν πεντακάθαρη και ήταν φανταστικά και τώρα γι' αυτό κλείσαμε εδώ πέρα, γιατί θυμόμασταν την περιοχή, αλλά φέτος είναι λίγο με τις μέδουσες, λίγο με τα φύκια, θα μου πεις θάλασσα είναι, δεν είναι, μια χαρά παίξαμε και τα μωρά τρελαίνονται, οπότε θα σας αφήσω και θα τα πούμε στην ψαγοταβέρνα. Ξεκινάμε, ποια είναι αυτή η Περσεφόνη? Μια σαλάτα με ένα περίεργο όνομα, αυτό είναι Μπουγιουρδί, 8 χιλιόμετρα. Όταν έρθουν τα φαγητά θα σας δείξω και τα φαγητά. Ωραία, τι ώρα μυρίζουνε. Αυτά είναι τα καλαμαράκια μου μαζί με πατάτες. Μην έπισε πατάτα. Δείξε τα δικά μου. Πάει εδώ, θα την παραζέψω εγώ μετά. Τα δείξα τα δικά σου. Εδώ. Τώρα έρχεται και τον μπαμπά. Τι πήρες? Λεγκουίν με... Κάναμε τη βουτιά μας σε ένα βίντεο που είχα ανεβάσει και είχα ανεβάσει το πάρκο και σας έδειχνα τα σκουπίδια που έχει στο πάρκο. Μου έγραψε μια κοπελίτσα, ξέρω εγώ, και γιατί δεν τα μαζεύεις και να μην συζητάω κάτι κοινωνικά θέματα γιατί δεν ταιριάζουν με τη ζωή που κάνω, κάτι ό,τι να είναι, είχε γράψει η κοπέλα τέλος πάντων. Και τώρα που είμαι εδώ στη θάλασσα, είπα να το συνδυάσω και να σας πω ότι πρώτον και εκεί πέρα σηκώνουμε σκουπίδια, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά που μπορείς να πιάσεις, τα μαζεύεις. Αλλά εκεί δεν χρειάζεται να τα μαζέψεις, γιατί έχει καθαριστές. Τώρα ήμασταν στη θάλασσα και έβγαλα μέσα από τη θάλασσα τουλάχιστον 15 σκουπίδια. Ένα κορβόνι, ξέρω εγώ, από παιχνίδια, γαζαπλάστ, χαρτιά, χίλια δύο πράγματα. Και ας μην σχολιάσω για το τι έχει στην παραλία, που όσα και να μαζέψω δεν είναι, πάλι από δίπλα θα ρίξουν. Ας μην σχολιάσουμε τα τσιγάρα, εννοείται, που είναι παντού. Οπότε φταίει ο άνθρωπος που λερώνει, αλλά φταίει και το κράτος που δεν καθαρίζει. Εδώ, εκεί καθαρίζει. Αυτό ήθελα να πω και να απολαύσω τη θάλασσα. Έσκαψα εδώ μια λακκούβα και βάζω το μωρά να τη γεμίσω. Άντε, να το γεμίσουμε μέχρι πάνω! Αν θες πολύ νερό,
Ετοιμαστήκαμε, θα κατεβούμε τώρα. Όχι στο Παλιούρι. Το Παλιούρι δεν έχει τόσο μαγαζάκια. Είναι πιο χωριό. Χανιώτη, Καλυθέα. Κάπου στο πρώτο πόδι. Έλα να δείξουμε τι φοράμε. Δεν ξέρω, τώρα κρατάω και τα σκουπίδια. Κάνε μια σβούρα. Φοράμε τα ίδια φστάνια, ελπίζω να φαίνεται και το δικό μου. Έχουμε και αυλή. Έχουμε και αυλή. Μαμά να το δείξω. Φαίνεται η αυλή. Πώς τα παίζουμε. Ναι. Γιουχου. Είσαι πανέμορφη. Τώρα πάμε στην κούνια, μάμα. Και έχει δύο σπίτια. Στο ένα μένει αυτή που έχει τα σπίτια, ρε παιδί μου. Και εκεί έχουμε τα μάξι μας. Σου στέργησε το τίναξε λίγο γιατί ήταν μες στην άμμο. Πώς ανεβαίνεις. Wow. Και κατεβαίνεις από τη σκάλα. Και, για να δω. Μπράβο, μωρό μου. Κατέβα κανονικά, βρε. Πάω τα σκουπίδια, ναι. Είμαστε πάλι στη βάση μας και η τράβηξα μόνο τις πρώτες 2-3 μέρες, ρε παιδί μου, έτσι, πλανάκια και δεν ξέρω εγώ τι. Μια φορά πήγαμε σε εστιατόριο. Δεν θα ξαναπάω ποτέ σε εκείνο το εστιατόριο, μου πάω στο Χαλκιδική. Μετά τρώγαμε μόνο πιτόγυρα από ένα πάρα πολύ ωραίο γυράδικο στο Παλιούρι, στην πόλη πάνω στο δρόμο, ρε παιδί μου, πεντανόστιμο. Και γυρίσαμε και μια μέρα νωρίτερα γιατί είχε, όχι μέδουσες, τσούχτρες είχε. Τσίπιζαν και τον Κωνσταντίνο, νομίζω σας το είπα, που το είπα, κάπου το είπα. Άμα έχω καθαρή φωτογραφία θα σας βάλω το πλοκάμι της μέδουσας, της τσούχτρας πάνω στη γαμπίτσα του. Φούρνος και το λεμαϊδά. Και τώρα θα πάμε να θα ξεκινήσουμε τις δουλειές μας για τη βάφτιση. Το επόμενο θα είναι κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Περιμένω και την αδερφή μου σε 2 μέρες. Και τα ανιτσιά μου. Και τι άλλο. Εδώ θα σας αφήσω, γι' αυτό το κάνω αυτό, γιατί δεν σας έκλεισα στη θάλασσα που έπρεπε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να αφήνετε σχόλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε like. Να τα λέμε, έτσι. Ακολουθήστε μας και στο Instagram, αν θέλετε. Κάτι έχουμε στην τσέπη μου. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί.
Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Tschüss!